Θα ξεκινήσω από την υποκρισία νούμερο 1, η οποία δεν είναι και ουσιαστική. Αν δεν κάνω λάθος, το 2016 όταν ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος, είχε γερθεί αίτηση αντισυνταγματικότητας. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε πει ότι είναι συνταγματικό οι διατάξεις αυτές. Αλλά δεν είναι και η ουσία, άμα το θέλετε αυτό. Δεύτερο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, τι παραδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι το υπερταμείο δεν λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό παραδέχτηκε σήμερα και ζητάει να φύγει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ από το υπερταμείο. Άρα δεν λειτουργεί το υπερταμείο υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Αλλά ας πάμε στις ουσιαστικές υποκρισίες. Υποκρισία λοιπόν νούμερο 2 και η πρώτη ουσιαστική. Τι πρέπει να είναι, λέει το ΣΤΕ? Δημόσια υπηρεσία. Και τότε γιατί την έχετε μετατρέψει σε ανώνυμη εταιρεία? Και την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΘ. Από το 1980. Πώς συμβιβάζεται, θα μπορούσε να είναι δημόσια υπηρεσία? Χωρίς βεβαίως να έχουμε αυταπάτες, τι σημαίνει μια δημόσια υπηρεσία σε ένα αστικό κράτος? Αλλά εσείς, οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, είναι ανώνυμες εταιρείες. Και οι ανώνυμες εταιρείες λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεύτερον, εφόσον λοιπόν θέλει το κοινό καλό, γιατί την εισάγατε στο χρηματιστήριο? Το 2001, το 2000 εισήχθη η ΕΙΔΑΠ και το 2001 η ΕΙΔΑΘ. Το χρηματιστήριο δεν είναι ο ναός του τζόγου και της κερδοσκοπίας? Γιατί λοιπόν πρέπει να είναι εισηγμένες εκεί? Τρίτον, γιατί πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη μετοχική σύνθεση? Δηλαδή, για παράδειγμα, θα τα καταθέσω στα πρακτικά, η ΕΙΔΑΠ, εκτός λοιπόν από το 50,1% που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών, το 11,3% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. 30,1% περίπου, 30,8% σε νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, και το 7,8% σε φυσικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν μπει στην ΕΙΔΑΠ, γιατί μπήκανε? Για να κερδίσουν, δεν μπήκανε? Κάνανε μια επένδυση για να είναι κερδοφόρα. Άρα κέρδη. Το ίδιο και με την ΕΙΔΑΘ. Το 50,1%, 0,1% στην εταιρεία συμμετοχών, το 24% στο ΤΑΙΠΕΔ, το 5,5% στη ΣΟΕΖ, μια πολυεθνική, που η ΣΟΕΖ, η πολυεθνική, τι θέλει? Να διαχειριστεί τους υδάτινους σπόρους θέλει, και μάλιστα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εκτεταμένων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την άρδρευση. Και οι υπόλοιποι μέτοχοι λοιποί, που μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα, 20,5%. Μα δεν είναι υποκριτικό να λέτε με τέτοιες μετοχικές συνθέσεις ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία? Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν εκτός από μια εταιρεία η οποία αποσκοπεί στο κέρδος και όχι στο κοινωνικό και κοινό όφελος? Τρίτο ζήτημα, τα φράγματα ποιος θα διαχειρίζεται, τα υδάτινα? Ιδιωτικές εταιρείες δεν τα διαχειρίζουν τα ιδιωτικά φράγματα. Τα δίχτυα ποιοι τα συντηρούνε? Ιδιωτικές εταιρείες δεν τα συντηρούνε? Αυτά είναι ξεκομμένα από το νερό και την παροχή. Μετρήσεις ποιοι κάνουν? Σε εργολάβους δεν τις έχουν παράδοση, γιατί δεν έχει προσωπικό ούτε η ΕΙΔΑΘ ούτε η ΕΑΘ να κάνει τις μετρήσεις στους μετρητές. Υποκρισία νούμερο 3 λοιπόν και η δεύτερη ουσιαστική. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα? Στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα. Ανεξάρτητα μορφής, δεν το πληρώνει τώρα ο κόσμος? Το πληρώνει. Το πληρώνει ακριβά, βεβαίως. Τα τέλη σύνδεσης, ίδρυυση και αποχέτευση δεν είναι πανάκριβα? Ποιοι τα πληρώνουν αυτά? Δεν εντάσσονται μέσα στη λογική διαχείριση των υδάτινων πόρων? Τι είναι αυτά? Εμπορευματικός χαρακτήρας είναι αυτός. Η ανταποδοτικότητα τι σημαίνει? Εμπορευματοποίηση σημαίνει η ανταποδοτικότητα. Και όμως είστε υπέρ της ανταποδοτικότητας όλοι σας. Και βεβαίως, τι υποκρισία είναι αυτή όταν υπάρχουν περιοχές και πόλεις στην Ελλάδα και μάλιστα τουριστικές που δεν έχουν νερό ή που έχουν ακατάλληλο νερό? Το 2022, εδώ δεν υπάρχει θέμα? Δεν σας έπιασε ο πόνος για αυτές τις περιοχές? Τι γίνεται? Τίποτα απολύτως. Και να πάμε και στα υπόλοιπα επί της ουσιαστικής. Υποκρισία νούμερο 4 και τρίτη ουσιαστική. Αποδέχεστε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα την πολιτική της Ευρωκοινάλ και Μέρα 25 την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αποδέχεστε. Τι λέει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων? Μιλάει για εμπορευματοποίηση, για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού και για ιδιωτικοποίηση. Αυτό λέει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα κόπτος ότι είναι και καλά δημόσια υπηρεσία και κοινωνικό αγαθό.
Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν θα συμμετέχουμε στην ψηφοφορία υποκρισίας περί αντισυνταγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.